Παρακολουθώντας πάντως το βίντεο και το διαπιστώνω τώρα γιατί συζητήθηκε χθες. Εντάξει, υπάρχει η επιβεβαίωση από την πλευρά του Δημάρχου. Όμως, αν δείτε το κοινό, ο κόσμος που είναι συγκεντρωμένος εκεί, δεν τις κοιτάζει. Και το κοινό είπαν... δεν περιμένει, ρε παιδί μου, να δει κάτι τέτοιο. Και ναι, προφανώς ευνηδιαστήκανε όλοι. Γιατί τώρα αυτό. Άσε μπορεί να νομίζω άλλωστε ότι είναι και κάποιο δρόμενο που προβλέπεται τέλος πάντων στην παρέλαση. Και ότι έτσι γίνεται τέλος πάντων. Ανδρέα, τι λες. Θα καταλάβεις. Εγώ μόνο θετικά το βλέπω από μία άποψη η οποία... Τι Ανδρέα, θετικά. Να εξηγήσω γιατί. Εντάξει, είπαμε. Από μαθητής... Όχι, όχι. Από μαθητής που ήταν υποχρεωτικό στην εποχή μας η παρελάση, αυτή η κωμωδία με το στρατιωτικό βήμα και τα... Μα είναι κωμωδία, γελιότητα, μαθητές να παρελάβουν το στρατιωτικό βήμα. Ναι, επιτέλους, πουθενά στη Δυτική Ευρώπη δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι γελιότητα η παρελάση. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Έτσι και γίναν θέμα τα κορίτσια και δεν έγιναν. Α, εσύ το επικροτείς δηλαδή αυτό. Βεβαίως. Υπάρχει αντιστασιακό χαρακτήρα από το βίντεο. Κάποιοι άλλοι που φωνάζανε κατσίφα, ζεις εσύ μας οδηγείς. Δεν σας απασχολεί αυτό. Όχι, ένα λεπτάκι. Τα μίλαμε να μπλέξεις τα πράγματα. Δεν άλλα τα θέματα. Όχι, εμπισχολείς. Έλεος. Αυτά τα κορίτσια δηλαδή τι μήνυμα έστειλαν κατά τη γνώμη σου. Υποτίθεται αρχές του τόπου οι οποίες πάνε και στείνονται. Οποιοδήποτε, ας πούμε, είναι άλλο βρέθηκε σε αυτές εδώ τις πέρα εγώ είδα να... και ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια έκανε. Ανδρέα. Δεν ήταν να τις καταργήσει τις παρελάσεις. Ανδρέα. Και μάλιστα τις έκανε και διευρυμένες. Και έκανε καλύτερο σώμα. Και στην Εξέδρα κανονικά, να... στην Νότα, οι υπουργοί. Εντελώς αναχρονιστικό αυτό το πράγμα. Γελία πράγματα είναι. Λοιπόν, τιμάμε τις εθνικές επαιτίους με έναν τρόπο διαφορετικό. Στα σχολεία μας. Θα μας πει την άποψή του και ο Θόδωρος Μαργαρίτης αμέσως μετά τις διαφημίσεις.